Η αιχμαλωσία του Νοβακ Τσόκοβιτς από τι Αυστραλιανέ Αρχέ απασχολεί όλο τον κόσμο και προφανώ η περιπέτεια του Σέρβου Τενίστα δεν έμεινε ασχολίαστη από τα ελληνικά μέσα μαζική ενημέρωση. Ο Νοβακ Τσόκοβιτς έστειλε μήνυμα στον αδερφό του Τζόρτζα και του είπε: Ο Θεό τα βλέπει όλα. Η ευλογία μου είναι πνευματική, η δικιά του είναι ηλική. Ο Νίκος Ευαγγελάτος ακούγοντας το μήνυμα του Σέρβου Τενίστα υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι του Θεού, είναι της επιστήμης και συνέχισε με αφορμή την μπάσα της δημοσιογράφου ότι τα όσα λέει μας κάνουν να πιστέψουμε ότι δεν έχει κάνει το εμβόλιο λέγοντας «δεν είναι απλά ανεμβολίαστος, είναι αντιεμβολιαστής» φανατικό αντιεμβολιαστή. Μιλά για τα 5G και διάφορα, αλλά και αυτό και η γυναίκα του. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αγωνιστεί, θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Τζόκοβιτ, χαμό, να το πούμε απλά. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Εντάσσεται στην κατηγορία των ψεκασμένων για τα εμβόλια. Θεωρεί ότι τα εμβόλια έχουν τσιπάκια, ότι συνδέονται με το 5G. Τα σχόλια του προκάλεσαν αντιδράσει, καθώ ο Τζόκοβιτ είναι πολύ αγαπητό, όχι μόνο λόγω τη υψηλή του επίδοση στο τέννη, αλλά και λόγω τη καταγωγή του.